μίλησε σήμερα τον Ουγγαρέζο μετά από όλα αυτά. Ναι, μίλησα. Κάτι είναι εντάξει. Είναι οκ. Okay. Ναι, είναι εντάξει. Είναι οκ. Okay. Είναι καλά το αγόρι. Είναι βαριά δηλαδή. Δεν στεναχωρήθηκε πολύ. Κοίταξε να δεις, ένα WhatsApp ανταλλάξαμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εκφράσει όλο του αυτό το βάρος, αλλά του λέω είσαι καλά, μου λέει είμαι καλά. Οπότε εντάξει. Εγώ δεν έχω υπογράψει κάτι. Έχω κάνει μια πολύ μικρή κουβέντα με το κανάλι, γιατί τρέχουν με πάρα πολλά οι άνθρωποι τώρα. Θα κρατήσω αυτό που είναι το σωστό κατά την άποψή μου και είπε και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ένα ενεργό συμβόλαιο στο Μέγκα, το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμα και η σεζόν δεν έχει σταματήσει ακόμα. Οπότε κρατάω ακριβώς αυτό που είπε. Θεωρώ ότι το αντιμετώπισε με φοβερή ψυχραιμία στον αέρα, γιατί τον ξέρω και κατάλαβα από τα μάτια του ότι ήρθε όντως σε δύσκολη θέση. Οπότε δεν έχω κάτι που θα μπορούσε να ανακοινώσουμε σε αυτή τη φάση. Έχω πάντα άγχος για τις ευθύνες που μου δίνουν σε αυτή τη δουλειά, από την παρουσία στη Eurovision μέχρι την θέση μου στην εκπομπή που έχω τώρα. Οπότε επειδή με ξέρω, το άγχος θα είναι εκεί, όποιες και να είναι οι συνθήκες. Οπότε. Ναι, και όλα αυτά τα λέμε στη βάση και στο δεδομένο ότι θα την κάνω εγώ αυτή την εκπομπή. Που δεν ξέρω, μπορεί να την κάνω, αλλά δεν το ξέρω τώρα καθόλου αυτό το πράγμα.